Κυρία Κουρία, ένας εκ των καλλιτεχνών, μέλος των Αλκιονίδων, που σήμερα μπορούμε να δούμε ένα από τα έργα σας στην όμορφη αυτή έκθεση, στο περιθώριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Δύο λόγια λοιπόν για αυτή την έκθεση και για το έργο σας. Ωραία. Είμαι πολύ περήφανη που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση μέσω των Αλκιονίδων. Να πω ότι είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα και ερασιτέχνης ζωγράφος, λατρεύω την τέχνη και ιδιαίτερα τη ζωγραφική και εμπνεύστηκα από μία φωτογραφία η οποία λήφθηκε κατά την ώρα των γυρισμάτων της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος», θρυλική ταινία, παλιά ταινία με πολλά μηνύματα και θεωρώ πως ταιριάζει πολύ και στο σήμερα μέσα σε αυτή τη λέλαπα των πολέμων, της βίας, του σκότους, μας αφήνει μία ελπίδα με τη φράση «After all, tomorrow is another day and I am going to have another battle». Αύριο ξημερώνει μια νέα μέρα. Είμαι δυνατή, είμαι δυνατός, έχω πίστη, ελπίδα, δύναμη και κυρίως πίστη από την πηγή της ζωής μας που είναι ο Τριαδικός Θεός μας για να συνεχίσουμε τη ζωή και να πάμε μπροστά. Με ελπίδα για ό,τι καλύτερο για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά μας και να δημιουργούμε ειρηνικά και να εκφραζόμαστε μέσα από την τέχνη που είναι ειρήνη, που είναι αγάπη, δημιουργία, ό,τι καλύτερο. Κυρία Κλόπα, βλέπουμε πίσω ένα πολύ όμορφο έργο σας που εκτίθεται στην έκθεση αυτή στο περιθώριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ευχαριστώ πρώτα-πρώτα για την ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετέχουμε και να εκφραστούμε μέσα από το έργο μας σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που τιμάει τον τόπο μας. Το έργο που έχω φτιάξει είναι από τη σειρά ταινιών του Harry Potter και είναι η Σχολή Μαγείας. Μας μεταφέρει. Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη... με τα εικαστικά? Γενικά από μικρό παιδάκι, κάπου το άφησα, μετά με την αγιογραφία και με τη ζωγραφική ταυτόχρονα, αλλά και άλλα είδη και γλυπτική. Και... Δεν σας άφησε πάντως από ό,τι βλέπω. Όχι. Μέσα από αυτό εκφράζομαι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία του φεστιβάλ και οι Αλκιονίδες έχουν τη δική τους δυνατότητα να εκφραστούν. Να δείξετε και εσείς τη δουλειά σας. Οπωσδήποτε. Περιμένουμε τις Αλκιονίδες, όπως περιμέναμε από παιδάκια, πότε θα είναι οι Αλκιονίδες για να μαζευτούμε. Κυρία Ταρσή, ένα από τα έργα σας, λοιπόν, από το Δερβαίνη ταξίδεψε να εκτυγώνει για να εκτεθεί στην έκθεση αυτών των Αλκιονίδων, αλλά εσείς έχετε και έναν χώρο που μπορούμε να απολαύσουμε κιόλας στα έργα. Ναι, φυσικά. Έχω ένα χώρο σύγχρονης τέχνης στο Δερβαίνη Κορινθίας που κάνουμε εκθέσεις δωρεάν σε εικαστικούς καλλιτέχνες. Παρουσιάζουμε βιβλία, μουσικές εκδηλώσεις, πιάνο κλπ. Είναι ένας ενδιαφέρον χώρος, ο οποίος ξεκίνησε από το 2016. Στηρίζουμε αυτό το χώρο, κάνουμε όλα αυτά χωρίς καμία επιχορήγηση. Ελπίζουμε στο μέλλον να γίνει κάτι καλύτερο από τους Δήμους ή την Περιφέρεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο αυτό, το κοινωνικό έργο θα έλεγα, να προσφέρουμε στον τόπο μας, γιατί γι' αυτό ξεκινήσαμε από την Αθήνα να έρθουμε στο Δερβαίνη, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι εμείς μπορέσαμε και συλλέξαμε και μάθαμε στην Ελλάδα και διεθνώς. Και με την 20η υπηρεσία μου στη Σχολή Κανοτεχνών είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης, να πάω σε μουσεία και να μπορέσω να έχω και μια σπάνια βιβλιοθήκη με 3.000 βιβλία τέχνης. Που η κάποιοι... σημασία που έχει για τους καλλιτέχνες να βρίσκουν ένα χώρο φιλόξενο ώστε να μπορούν να εκθέτουν τη δουλειά τους και να είναι κάτι οργανωμένο πέρα από τη δική τους ατομική προσπάθεια του καθενός. Ναι, φυσικά. Η οργάνωση είναι το παν. Πάντα βγαίνουν προσκλήσεις, πάντα βγαίνουν αφίσες. Γίνεται πάντα
μέσω των δημοσίων σχέσεων, η προβολή των καλλιτεχνών, όλα αυτά γίνονται δωρεάν. Και είμαστε στο Δερβαίνι. Στο Δερβαίνι Κορινθίας, ναι. Στο Free Art Space, Χελιδωρίου 136. Όσοι θέλουν και μας αγαπούν και αγαπούν την τέχνη, μπορούν να μας βρουν, να απολαύσουν τον καφέ στο κήπο μας, με τα γλυπτά και στο πάρκο που έχουμε φτιάξει απέναντι από το χώρο. Λοιπόν. Κυρία Κελάρη, λοιπόν, ένα πολύ όμορφο θέμα και επίκαιρο ως σκηνοθέτη. Ως σκηνοθέτης, ναι. Είναι η έμπνευση του σκηνοθέτη. Με τον καπνό που δημιουργεί το τσιγάρο του, σχηματίζει τον καλπασμό των κυμάτων, αλλά και τη έμπνευση. Έτσι καλπάζει η σκέψη του. Έτσι καλπάζει η σκέψη του. Και περισσότερο έχω στο νου μου τον David Lean, τον μεγάλο σκηνοθέτη, ο οποίος το 60 με 80 έκανε αριστουργήματα. Το Δόκτωρ Ζιβάγκο, το Λόρενς της Αραβίας, το άλλα πιο παλιά με τον David, ναι. Άλλα είδη τέχνης, ναι, πάντα επίκαιρος και κλασικός. Λοιπόν, θαυμάζω τον κινηματογράφο. Πάντα εμπνεόμουν από αυτόν και τώρα ασχολούμαι με ζωγραφική και μόνο με ζωγραφική. Έχω τελειώσει τη σχολή Βακαλό και δούλεψα σε μαθήματα, έκανα μαθήματα ζωγραφικής στο Λύκειο Ελληνίδων, Κιάτου. Τώρα ζωγραφίζω μόνο και μόνο για τον εαυτό μου, για την ευχαρίστησή μου. Και για εμάς που σήμερα φέρνουμε ένα από τα έργα σας. Και έχω κάνει και σκηνογραφία αρκετή με το Λύκειο Ελληνίδων συνεργαζόμενοι. Τους έκανα τα σκηνικά για χρόνια και πραγματικά είμαι ευχαριστημένη που επιτέλους ασχολούμαι με αυτά που είχα ονειρευτεί. Κυρία Βίρλα, άλλο ένα από τα πολύ όμορφα έργα που σήμερα φιλοξενούνται στον χώρο, έξω από στο Δημοτικό Θέατρο, στο Φουαγέ, και μας προσφέρουν μια όμορφη εμπειρία οι Αλκιονίδες να απολαύσουν έργα τέχνης δικές σας δουλειές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις γέφυρες και το Σύλλογο Αλκιονίδες, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να φανούμε αυτό. Από πού εμπνευστήκατε το συγκεκριμένο έργο? Τη συγκεκριμένη ηθοποιό, την Τάνστερ Κίστε, να μ' αρέσει η συγκεκριμένη, το τρόπο που παίζει και τις παραγωγές που έχει συμμετάσχει και εμπνεύστηκα και ήθελα να τη ζωγραφίσω αυτή τη συγκεκριμένη. Πόσο καιρό το έχετε δημιουργήσει αυτό το έργο? Αυτό είναι παλιό έργο, πάνω από 5 χρόνια. Και επειδή είναι και επίκαιρο το συμμετείχα. Εσείς με τι είδη τέχνης ασχολείστε, μόνο με τη ζωγραφική? Με ζωγραφική και γεωγραφία. Τρία χρόνια έχω τελειώσει στο Σοκράτη, στο Global Art, και δύο χρόνια με τον Πάτερ Μακάριο, αγιογραφία. Κυρία Παπαπαναγιώτου, ένα όμορφο έργο τέχνης και πολύ επίκαιρο με το θέμα που έχουμε σήμερα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ευχαριστώ. Εμπνεύστηκα από τα σχήματα. Αυτό το είδα σε φωτογραφία καταρχάς, έτσι. Λοιπόν, είδα τα σχήματα, τις ελλείψεις και τη δυναμική που έχουν οι γραμμές που δημιουργούνται μέσα από το φιλμ και όλα αυτά. Και αυτά τα σχήματα μέσα στο σκούρο φόντο δυναμώνουν πιο πολύ το φως που βγαίνει από το προτζέκτορα και δημιουργεί την εικόνα. Τη μαγεία του κινηματογράφου. Αυτό. Και γι' αυτό το ονόμασα «Όταν το φως γίνεται μαγεία». Mm-hmm. Και εμπνεύστηκα με αυτόν τον τρόπο. Το δούλεψα με ακριλικά. Ακριλικά στο... πώς το λένε αυτό... σε καμβά. Και το δούλεψα με κέφι και... Ήθελα να βγει αυτό που βγήκε και είμαι ευχαριστημένη για αυτό που βγήκε. Τέλος πάντων. Εσείς ασχολείστε μόνο με τη ζωγραφική? Είμαι ζωγράφος σπουδαγμένη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι. Και με τη ζωγραφική και με τη διδασκαλία της ζωγραφικής. Μιας και είσαστε η απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών, πόση σημασία έχει να δίνετε ευκαιρία στους ζωγράφους να κάνουν τέτοιες εκθέσεις, να μαζεύονται και να μας προσφέρουν τη δυνατότητα να τους γνωρίσουμε?
Οπωσδήποτε, κάθε φορά που γίνεται κάποια έκθεση, είναι ωραίο και για τον ζωγράφο, αλλά και για τους ανθρώπους που θα δούνε την έκθεση. Και πάντοτε υπάρχει μια πολύ ωραία δυναμική με το κοινό που έρχεται και βλέπει. Και ρωτάει, μαθαίνει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, νομίζω, ναι. Usually I'm painting Greece, beauty of Greece, history of Greece. I fell in love in Greece. And in Greece I found my passion of the painting. Everything begins in Greece. But I'm very happy that I'm also the part of Alcunides, and we can painting some other also subjects, some important subjects that can promote also art. This painting is about the subject cinema. I would like to show the modern cinema that without popcorn does not exist, of course. That was my idea. And when did you create this this picture? I created about 1 month ago. 1 month ago for the festival, for the stage. Yes. Okay, thank you. That's why I said that I like to work with Alcunides because this is something other than I'm painting usually, and I have possibility to find myself also in other subject, to have different ideas and more think about these subjects. I love Greece very much. It's a beautiful country. Thank you very much. Thank you. Έκανε στο Κοπούλη, βλέπουμε δύο όμορφα έργα από εμπνευσμένα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Τον παλιό ελληνικό. Τον παλιό ελληνικό. Τη Ματαλένη. Τη Ματαλένη και τον Μακρύ. Και τον Ορέστη Μακρύ. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για τη δική σας τη προσφορά σε αυτή την έκταση. Όταν μου είπανε να λάβω μέρος, είπα τι να ζωγραφίσω, αλλά μετά θυμήθηκα ότι έπρεπε να τιμήσουμε και το Μακρύ και έτυχε να και τη Βουλιουκλάκη που μ' άρεσε τότε περισσότερο παρά αργότερα. Και μ' άρεσε ο Μακρύς, πάρα πολύ μου άρεσε να τον ζωγραφίσω. Και είπα και εγώ να συμβάλλω στην έκθεση αυτή. Είναι πολύ όμορφη δουλειά και σημασία που έχει για εσάς σαν καλλιτέχνες να υπάρχει ένας χώρος που να εκτίθεται η δουλειά σας. Ναι. Να μας πείτε. Ναι, πολύ θα ήθελα έτσι. Έχω κάνει πάρα πολλά έργα. Και για την Μικρασιατική καταστροφή έχω κάνει κοντά 20 πίνακες. Θα ήθελα πολύ και δεν τα πουλάω γιατί δεν ξέρω, τα θεωρώ σαν διάβαση. Ναι, τα έχω εκεί, λέω άστε. Εκεί δεν θέλω να τα πουλήσω έτσι για το τίποτα. Ναι, άμα αναγνωριστώ. Άρα, ο μόνος τρόπος για να τα δει κάποιος είναι σε τέτοιες εκθέσεις σαν τη σημερινή. Ναι. Οι Αλκιονίδες σας έδωσαν αυτή την ευκαιρία, είστε και μέλος των Αλκιονίδων. Ναι, και είχα ξανά. Και τα είχα πάει και στην Πάτρα αυτά τη Μικρασιατική. Τα είχα πάει όλα τα στην Πάτρα και είχα κάνει έκθεση, τους άρεσαν πάρα πολύ. Κύριε Τρίφωνα, εδώ βλέπουμε ένα διαφορετικό έργο. Μια κατασκευή με κλωστές και καρφιά string art. Για πείτε μας λοιπόν λίγα για αυτή την τέχνη. Τα τέλη του περασμένου αιώνα, μια Αγγλίδα που της άρεσαν τα μαθηματικά και ο σύζυγός της ήταν μαθηματικός, τον έπεισε ότι με μαθηματικούς τύπους μπορούν να δημιουργηθούν γεωμετρικά σχήματα με καρφιά και κλωστές. Και έτσι πράγματι επετεύχθη αυτό. Σιγά σιγά όμως εξελίχθηκε αυτό και από τη δεκαετία του 70 και μετά έχει εξαπλωθεί και μπήκε μέσα στα σπίτια σαν διακόσμηση. Εσείς με τη συγκεκριμένη τέχνη ασχολείστε μόνο με τη συγκεκριμένη τέχνη, δημιουργείτε μόνο έργα τέχνης με αυτή την τεχνική. Ακριβώς. Και έχετε δυνατότητα κάποιος να τη μάθει αυτή την τέχνη. Βεβαίως. Πώς? Με διδαχή. Αναλαμβάνετε δηλαδή να διδάξετε κάποιον που θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, είναι νέο. Είμαι στο Facebook. Ονομάζομαι Αγγελική Θεμέλιου. Μοιράζομαι το χρόνο μου μεταξύ Αθήνας και Περαχώρας, όπου εμπνέομαι και ζωγραφίζω. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της κυρίας, της Προέδρου, της κυρίας Όλγας Κονομόδη, να συμμετάσχω στην έκθεση ζωγραφικής του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες, όπου μαζί με το φεστιβάλ
κινηματογράφου Γέφυρες, το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες, παρουσιάζω το έργο μου. Το έργο μου αφορά την ταινία του αγαπημένου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το ταξίδι στα Κύθυρα». Εμπνεύστηκα το ήσυχο τοπίο και την ηρεμία, αλλά και αυτό το αργό περπάτημα της ταινίας.